υποστηρικτές της Μαρί Λεπέν πανηγυρίζουν ξέφρενα. Η γαλλική ακροδεξιά επιβεβαιώνει την κυριαρχία της και φτάνει στο κατόφλι της εξουσίας για πρώτη φορά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αφήνοντας το κεντρό συνασπισμό του Εμμανουέλ Μακρόν στην τρίτη θέση. La démocratie a parlé et les Français ont placé le Rassemblement national et ses alliés en tête et ont pratiquement effacé le bloc macroniste. Χιλιάδες άνθρωποι έσπευσαν στην πλατεία Δημοκρατία στο Παρίσι για να διαδηλώσουν κατά της ακροδεξιάς, ενώ δεν έλειψαν και η ένταση με την αστυνομία. Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα, το ακροδεξιό κόμμα Εθνική Συσπήρωση επικράτησε στον πρώτο γύρο με 33,14%, το Λαϊκό Μέτωπο της Αριστεράς με 27,99%, η Συμμαχία Μαζί του Μακρόν με 20,76% και οι Ρεπουμπλικάνοι με 10,74%. Έτοιμος να γίνει πρωθυπουργός όλων των Γάλλων, δηλώνει 28χρονος εκλεκτός της Μαρί Λεπέν, Ζορντάν Παντελά, εάν το κόμμα του κερδίσει στο δεύτερο γύρο την απόλυτη πλειοψηφία των 289 ευρώ. Aujourd'hui, les Français ont été au rendez-vous de leur responsabilité. Ils ont rendu un verdict sans appel et confirmé leur aspiration claire au changement. Για νέα μεγάλη ήττα για τον Εμμανουέλ Μακρόν κάνουν λόγο μέσα ενημέρωσης και σχολιαστές. Ο Γάλλος Πρόεδρος προκήρυξε προώρες εκλογές μετά την εκλογική συντριβή του από την ακροδεξιά στις ευρωεκλογές πριν από 3 εβδομάδες. Με ανακοίνωσή του κάλεσε τους ψηφοφόρους να συσπηρωθούν πίσω από μια ευρεία δημοκρατική συμμαχία κατά της ακροδεξιάς στο δεύτερο γύρο. Notre objectif est clair. Empêcher le Rassemblement National d'avoir une majorité absolue au second tour, de dominer l'Assemblée nationale et donc de gouverner le pays avec le projet funeste qui est le sien. Pas une voix ne doit aller au Rassemblement National. Οι ηγέτες της κεντροαριστεράς και της αριστεράς κάλεσαν τους υποψήφιους τους που κατέλαβαν την τρίτη θέση να αποχωρήσουν έτσι ώστε να μένει ένας υποψήφιος του Δημοκρατικού Τόξου απέναντι σε έναν υποψήφιο της ακροδεξιάς. Conformément à nos principes et à nos positions constantes dans toutes les élections précédentes. Nulle part nous ne permettrons au RN de l'emporter et c'est pourquoi, dans l'hypothèse où il serait arrivé en tête tandis que nous ne serions qu'en troisième position, nous retirerons notre candidature. Πάντως, ο Γάλλος Υπουργός Οικονομικών απέκλεισε την περίπτωση να καλέσει τους ψηφοφόρους να επιλέξουν έναν υποψήφιο της άκρας αριστεράς από το κόμμα ανυπότακτη Γαλλία του Μελανσόν. Je combat le Rassemblement National. Mais je ne vote pas pour la France insoumise. Je ne vote pas pour la France insoumise parce que la France insoumise a pris des positions qui sont contre la nation française. Η συμμετοχή στις εκλογές έφτασε στο 66,7%, η υψηλότερη από το 1997. Συνολικά από τον πρώτο γύρο έχουν εκλεγεί 39 βουλευτές από την Εθνική Συσπήρωση, μεταξύ των οποίων η Μαρί Λεπέν με 58,04%, ενώ 32 βουλευτές έχουν εκλεγεί από την αριστερά.